Βίκτορα, καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Αρχικά... με το αποτέλεσμα. Πολύ καλά. Σίγουρα δεν πετύχαμε το στόχο μας για να πάμε στο τελικό και να τα πάμε πολύ καλά. Αλλά πιστεύω ότι τα πήγαμε πολύ καλά με μια άλλη έννοια. Πιστεύω ότι κάποιες φορές είναι... άλλα πράγματα είναι πιο σημαντικά. Εσύ έδωσε το 100% του εαυτού σου. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Όλοι το έχουν πει αυτό. Τι πήγε λάθος όμως, τι έφταξε? Τίποτα δεν πήγε λάθος. Ένας διαγωνισμός είναι και όλα τα πράγματα γίνονται όπως πρέπει να γίνονται. Θα μπορούσαν να υπήρχαν. Να υπάρχουν. Μπορεί να πάνε από πολλούς παράγοντες που ξέρω από το παρελθόν. Όλα αυτά σας έχουν στεναχωρήσει. Ήσουν κατά διαστήματα. Συγγνώμη, μπορούμε να κάνουμε μια επιβεβαίωση. Ναι, κύριε Μπουρουνή. Ο Βίκτορας θα μιλήσει μόνο για τον εαυτό του, θα πει για αυτό που βίωσε. Και εγώ θέλω να πω κάτι που είναι και η γιορτή της μέρας, της μητέρας σήμερα, πολύ πολύ σημαντικό. Ότι είναι πολύ ωραίο που ο Βίκτορας έχει αυτούς τους γονείς και αυτή τη μητέρα που τον στήριξε όλο αυτό το καιρό. Και μακάρι όλες οι μητέρες να στηρίζουν τα παιδιά τους σε τέτοια σημαντικά βήματα που θέλουν να κάνουν και πιστεύουν. Ο Βίκτορας πήγε στο διαγωνισμό, έκανε το καλύτερο που μπορούσε και κάναμε όλοι μαζί το καλύτερο που μπορούσαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Βίκτορα, πώς βίωσε όλη αυτή την εμπειρία στο Eurovision? Πώς το βίωσες όλο αυτό? Για μένα ήταν τέλειο. Για ένας, παιδιά. Δεν έχω. Πάμε, δεν ξέρω. Με ποιο πράγμα? Με το αποτέλεσμα. Με τη μη πρόκριση. Με τη μη πρόκριση σίγουρα στενοχωρήθηκα για λίγο, αλλά όχι για πολύ. Γιατί κατάλαβα. Για ποιο λόγο φυγαδεύτηκε η ελληνική αποστολή μετά τον δεύτερο ημιτελικό? Συγγνώμη. Για ποιο λόγο φυγαδεύτηκε και δεν κάνετε έτσι κάποιες δηλώσεις μετά τον ημιτελικό? Δεν φυγάδευσε κανείς κανέναν. Η πόρτα του ξενοδοχείου κεντρική είναι κλειδωμένη και μπαίνουμε πάντα την πλάινη. Άρα κάποιοι που τρέχετε πει μόνοι σας δεν θέλουν να τα ρωτάτε. Βίκτορα, πώς ήταν αυτή η εμπειρία για σένα στο Eurovision, θέλω να πει, πώς το βίωσες? Τέλεια. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Γνώρισα πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Όλοι οι καλλιτέχνες εκεί πέρα νιώσανε πάρα πολύ τη συμμετοχή μας. Τα σχόλια που έχουν ακουστεί για την επιλογή, την αρχική επιλογή του τραγουδιού. Κάποια τραγούδια έπρεπε, ας πούμε, της Μελίσσα έπρεπε να είναι θεωρητικά. Πήγες εσύ. Όλο αυτό εσύ πώς το ένιωσες, πώς το βίωσες? Γιατί ήσουν μέσα σε αυτό? Αυτό είναι στο παρελθόν και δεν έχω ακούσει Χριστό. Θέλω να σε ρωτήσω για το 4 που έδωσε η Ελληνική Επιτροπή στην Κύπρο. Αν το θεωρείς δικαίο, άδικο? Δεν σχετίζομαι καθόλου με αυτό. Το ξέρω, αλλά... δεν έχει να κάνει με εμένα. Για τον δάσκαλο φωνητική σου που είπε ότι η εμφάνισή σου δεν ήταν αντάξια των δυνατοτήτων σου. Ποιο είναι το δικό σου σχόλιο? Τα έδωσα όλα αυτή τη βραδιά. Είδα ότι είπε ότι ήμουν αγχωμένος. Δεν ήμουν αγχωμένος. Μόνο στην αρχή λιγάκι, ξέρεις πώς αρχίζει το τραγούδι, μετά ήμουν good. Θα ξαναπήγαινες και αν ναι, τι θα άλλαζες? Δεν αλλάζω τίποτα. No regrets, never. Θα ξαναπήγαινες? Αν θα ξαναπήγαινα Eurovision. Ναι. Εάν ήμουν στο παρελθόν ή αν. Τώρα με την εμπειρία που έχεις τώρα και με αυτό που έζησες. Never say never. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Πριν ξεκινήσει, εγώ θέλω να. Πραγματικά μέσα στην καρδιά μου το λέω. Να ξαναπάει ο Βίκτορ Βερνίκο στη Eurovision. Να ξαναπάει για να μπορέσει να κερδίσει ό,τι δεν κέρδισε τώρα που το έχασε λόγω απειρίας. Πραγματικά θεωρώ λόγω απειρίας μόνο. Απλά την επόμενη φορά που θα πάει, την επόμενη φορά που θα πάει, να πάει μόνος του. Μόνος του να μιλάει, μόνος του να απαντάει, να αφαιθεί εννοώ. Να είναι σε άλλη ηλικία. Λοιπόν, γιατί αισθάνομαι από αυτά που βλέπω από τις δηλώσεις του, παιδιά. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα για τον Βίκτορα, αλήθεια σου το λέω. Επειδή είναι ένα παιδί 16 χρονών, μπορώ να καταλάβω το ότι είναι άγουρος ακόμη σε πολλά πράγματα. Μπορώ να καταλάβω την ένταση και το πάθος του να πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Όμως αισθάνομαι ότι σαν να μην λέει αυτά που θέλει να πει, ότι έχει ανθρώπους γύρω του που του λένε μη. Δεν νομίζω να μπορεί να πει και πολλά. Είναι... και να μην μπορεί, προτιμώ να πει ότι ξέρεις τι, στεναχωρέθηκα. Θα προτιμούσε να πει σαν παιδί. Στεναχωρέθηκα, θα ήθελα να φέρω. Δεν το είπε, τον ρωτήσανε. Ναι, θα προτιμούσε να πει όπως θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε στην ηλικία του. Είναι στεναχωρό. Όχι, δεν στεναχωρήθηκε, ρε παιδάκι μου, τόσο πολύ κι εσύ. Για να ρωτήσω, μα το είπε, αλλά θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω να είναι πιο αυθόρμητο στι απαντήσει. Μα δεν μπορεί να πω κάτι. Δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα παιδί 16 χρονών πώς θα νιώσει και τι θα πει. Αν ένιωθε στεναχωρημένο. Και δεν ήθελε να το κρύψει αυτό το πράγμα, θα το έλεγε. Είπε στις δηλώσεις του ότι στεναχωρήθηκα που δεν προκρίθηκα. Το είπε. Ωραία. Καθαρά. Ναι. Στο από εκεί και πέρα, εγώ αισθάνομαι ότι σαν να θέλει να μιλήσει. Δεν το κατάλαβα, να σας πω την αρχή. Το είπε. Έχει δίκιο. Να σας πω κάτι. Μιλάμε για τον Βίκτορα. Να πούμε καταρχάς ένα πολύ μεγάλο συγχαρητήρα στον Βίκτορα. Ένα μεγάλο μπράβο για τη στάση του. Καταλαβαίνω και στεναχωριέμαι και λυπούμε που βλέπω ένα παιδί
νιώθει άβολα και δεν έχει να κάνει με τον Βίκτορα. Για τον Βίκτορα καλά κάνει και περήφανη μας όλοι, πάνω από 16 χρόνων, πάτησε τα πόδια του σε μια τόσο μεγάλη σκηνή. Από εκεί και πέρα όμως, στο τι μπορούσε να πει και το τι όχι, να πάμε σε μια φωνή, σε ένα συνεργάτη που πλαισιώνει την αποστολή, την ελληνική αποστολή, ο οποίος έγινε κάτι πρωτάκουστο, εγώ το ξάδι, ο οποίος είπε κάτ. Όπα, όπα, κατ, σε δημοσιογράφο. Απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Άρα... Έχουμε έναν άνθρωπο που απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους και είπε κατ, να ελέγξει το γύρισμα, μην κάνετε άλλες ερωτήσεις. Ποιος έχετε ξαναδεί ποτέ. Άρα στα λόγια μου έρχεσαι. Ότι είναι, έχει κάποιο κόσμο γύρω του, ναι, ο οποίος, ρε παιδί μου, που καλός ή κακός, εντάξει, πάντα οι καλλιτέχνες πλαισιώνονται από τους συνεργάτες τους. Αλλά αν πιστεύεις ότι ο καλλιτέχνης σου δεν μπορεί να σταθεί και δεν μπορεί να μιλήσει και δεν μπορεί να κάνει δηλώσεις, μην το στέλνεις ακόμα στη διοργάνωση. Όταν είναι εκεί ο καλλιτέχνης, δηλαδή ας είχε τη γραμμή από την αρχή, να είσαι πάντα χαμογελαστός, να είσαι πάντα γελαστός. Ό,τι σε ρωτήσουν με ευγένεια, παιδιά, δεν θέλω να απαντήσω. Μην πετάγεσαι, ποιος είναι από τη δισκογραφική, είναι. Εγώ αυτό, πάνω σε αυτό, από ό,τι ξέρω, είναι άνθρωπος της δισκογραφικής και εγώ, ως βιντεοκλής, το παίρνω σε μένα πάνω μου. Το θεωρώ πάρα πολύ άκομψο να γυρίσει απευθυντή στους δημοσιογράφους που είναι εκεί τόσες μέρες, προσπαθούν να καλύψουν την αποστολή και να στηρίξουν με οποιοδήποτε τρόπο και με την προσπάθειά τους τόσες πολλές ώρες που δουλεύουν και να τους πεις μη ρωτάτε, όπα, κατ, κατ. Και να αυτό το στυλ και το ύφος το θεωρώ πάρα πολύ άκομψο. Η ερώτηση, τι δεν πήγε καλά. Εννοείται ότι θα γίνει στον διαγωνιζόμενο. Είναι δυνατόν ο Κωνσταντίνος ο Ρήγος, που τον παρακαλούσαμε την άλλη φορά να μας μιλήσει και τον τράβηξε ο φίλος του και τρέξανε μπροστά και δεν μίλησε εκεί που τον ρωτήσαμε, να μπαίνει αυτός και να απαντάει αντί του καλλιτέχνη? Αυτό που το έχουμε δει. Δεν ρωτήσαμε εμείς τον άνθρωπο που έχει επιμεληθεί τη συνοθεσία και ο να μας απαντήσει. Άρα, παιδιά, με το επικοινωνιακό. Το πρόβλημα είναι στο επικοινωνιακό κομμάτι. Επικοινωνιακά. Έχασε πόντους το παιδί. Συμφωνώ. Επικοινωνιακά είναι όλο λάθος. Έχει ένα Βίκτορα ο οποίος αντιμετωπίζει ψύχρεμα. Και έχεις μία, μάλλον κάποιον από τη δισκογραφική, έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει με εκνευρισμό και με νεύρα. Λες και τους έχουμε κάνει κάτι. Δεν είναι μόνο είμαστε το μοναδικό κανάλι που ήμασταν εκεί. Έτσι. Για να δείξουμε εικόνα Κωνσταντίνα από τη Eurovision. Μόνο το Star ήταν εκεί από τα ιδιωτικά κανάλια. Και αντί να είμαστε εκεί και να δείχνουν οι άνθρωποι το σεβασμό που πρέπει προς εμάς, που τους καλύψαμε και που τώρα που έχουν αποτύχει, είμαστε εκεί για να ακούσουμε τις δηλώσεις, να μας πούνε δύο λόγια, να μας πούνε δύο πράγματα. Δεν θεωρώ αποτυχία. Έσανε... Επιτυχία είναι. Η συμμετοχή μας και μόνο. Είναι δύσκολο. Δεν θέλω να το βλέπουμε έτσι. Για τον Βίκτορα είναι επιτυχία. Για την ομάδα είναι αποτυχία. Ένα λεπτό. Θεωρώ ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν έπρεπε να υποθεί αυτό το κάτι. Ήταν λίγο τουλάχιστον άκομψο. Ρε Κωνσταντίνε, το μη ρωτάτε. Έχεις ξανακούσει ποτέ δεν είναι, να λέει κάποιος ήταν σωστό, να πει μη ρωτάτε? Δεν ήταν σωστό. Ας το θεωρήσουμε πάνω ότι έγινε εν θερμό, πάνω στην απογοήτευση της στιγμής, να είμαστε καλοπροαίρετοι. Αλλά πάντως έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ήταν σωστό. Καλοπροαίρετοι είμαστε από την αρχή, Κωνσταντίνε. Όταν το ενώνουμε το παζλ. Για τη συγκεκριμένη κουβέντα μιλάω. Όσο ενώνουμε το παζλ. Ναι, για τη συγκεκριμένη κουβέντα μιλάω. Και κάπου δεν κολλάει. Δεύτερον. Συμφωνώ απόλυτα με την Ελένη. Μην πας αν δεν είσαι έτοιμος. Δεν πας με το ζόρι. Οπότε μην είμαστε εντελώς ήταν ένα μικρό παιδί κτλ. Δεν έπρεπε να πάει, προφανώς. Επιλέχθηκε όμως ο Κωνσταντίνε. Δεν έπρεπε να έγινε ένας διαγωνισμός. Το ήθελε, έβαλε συμμετοχή, επιλέχθηκε. Γιατί το παιδί έπρεπε να περιμένουν λίγα χρόνια, αν τόσο πολύ ήθελαν να το προβάλλουν. Δεν παίρνεις ένα παιδί από το πουθενά και το ρίχνεις στα βαθιά σε μια σκηνή της Eurovision όταν δεν είναι έτοιμο. Το βλέπεις από πριν. Ο Κωνσταντίνος ο Ρήγος προφανώς μίλησε γιατί ήθελε να το προστατεύσει. Το φαίνεται ότι ήταν αμήχανο. Να του δώσω και συγχαρητήρια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όλη η παρουσίαση. Το παιδί μια χαρά το αλλά... έλεγε πάντως. Μόνο του. Δεν ήταν έτοιμο, παιδιά. Εγώ θέλω κάτι. Είναι λογικό να είναι αμήχανο. 16 χρονών τώρα και εγώ αμήχανη θα ήμουν. Εγώ άλλο θέλω να πω ότι μια χαρά έβλεπα στις ερωταπαντήσεις του. Μίλαγε με τη δική του φυσικότητα, αγνότητα, πραότητα, με τον αυθορμητισμό ενός παιδί 16 ετών και δεν θα είχα κανένα λόγο ποτέ να κατακρίνω ένα παιδί 16 ετών. Μόνο και μόνο με το καθαρό του βλέμμα, εμένα μου έφτανε, όσον αφορά τον Βίκτορα. Κάτι άλλο που υπόθηκε και δεν μ' άρεσε καθόλου είναι ότι μη ρωτάτε για αυτό που θα μας πει και ο Δημήτρης τι έζησε το Σάββατο, που τους περίμενε να μιλήσουν στο μοναδικό κανάλι πάλι, που στήριξε όλο αυτό και φύγαν από την πίσω πόρτα και απάντησε ο κύριος πάλι μια φωνή που δεν ξέρω ποια φωνή είναι, ότι εσείς το δημιουργήσατε αυτό και είναι πράγματα που τα φτιάχνατε εσείς. Μην λέτε ότι είναι κάτι που το φιάσκο και όλα αυτά που λέμε. Φιάσκο είναι. Αυτή η φωνή που ακούμε, παιδιά, από είναι πίσω. Είναι φιάσκο και έχει παρασκήνιο. Κωνσταντίνε, πες. Αυτή η φωνή από πίσω είναι η φωνή, παιδιά, ενός ανθρώπου που είναι από τη δισκογραφική εταιρεία που εκπροσωπεί τον Βίκτορα αυτή τη στιγμή. Που δεν άφησε. Δεν είναι δηλαδή ένας τυχαίος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που στην ουσία μανατζάρει τον Βίκτορα. Η εικόνα που βγαίνει και η αρνητική εικόνα που βγαίνει για τον Βίκτορα προέρχεται από αυτούς τους ανθρώπους. Η δισκογραφική εταιρεία. Ο Βίκτορας λοιπόν. Η εταιρεία που λες, την καλοσύνη να. Είμαστε παιδιά ξεκάθαρα. Είναι η εταιρεία αυτή που είπε στον Βίκτορα έχει κάμερα απέναντι, πήγαινε από την πίσω πόρτα και μην τους μιλάς. Έτσι δεν έγινε, Δημήτρη, εκεί ήσουνα.
Όλο αυτό που παρακολούθησα είναι ένα πάρα πολύ στενάχωρο θέαμα, γιατί εμείς γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη. Ήμασταν εκεί, ήμασταν στην κεντρική, δίπλα από την κεντρική πόρτα. Δεν υπήρχε καμία πλαϊνή είσοδο που μπήκε η αποστολή. Είδαμε πάρα πολύ και ο φακός μας κατέγραψε ποιος άνθρωπος τράβηξε τον Κωνσταντίνο Ρίγο τη στιγμή που κοντοστάθηκε στην ερώτηση που του έκανα. Δεν υπήρχαν άλλα τηλεοπτικά συνεργεία. Ήμασταν το μόνο τηλεοπτικό συνεργείο. Τους προσεγγίσαμε πάρα πολύ ευγενικά. Και στην ουσία αυτό που είδαμε, η συνέντευξη δηλαδή αυτή και αυτή η παρεμβολή από τον άνθρωπο της δισκογραφικής εταιρείας, ουσιαστικά αντικατοπτρίζει όλο αυτό που ζήσαμε εμείς όλες αυτές τις μέρες από την ελληνική αποστολή. Αυτή δηλαδή η απροθυμία στο να βοηθήσουν τους Έλληνες δημοσιογράφους που θέλαν να στηρίξουν τη συμμετοχή. Ένα πράγμα που εγώ θεωρώ σαν δημοσιογράφος που έχω μια πορεία 20 χρόνων, ένα θέαμα αστείο να συμβαίνει. Είναι αστείο, Δημήτρη μου, διότι αυτά τα πράγματα είναι ντιβιλίκια που στη σημερινή εποχή απαγορεύονται. Τελειώσαν αυτά. Ποιον έχουμε, και ένα νέο καλλιτέχνη έχουμε που έχει πάει με την ελληνική συμμετοχή, έχει πέσει μισό εκατομμύριο για να είναι εκεί αυτός ο άνθρωπος και να τραγουδάει. Υπάρχει μια δισκογραφική που το στηρίζει, που έχει πάρει και αυτή λεφτά προφανώς για να είναι εκεί. Και υπάρχει και ένα κανάλι που είμαστε, το μοναδικό ιδιωτικό κανάλι που έχει πάει στο Eurovision φέτος. Και δεν μπορεί να μας μιλήσει. Και τον τραβάνε από το χέρι και του λένε: μην μιλάς. Και θα δούμε κι άλλα στην πορεία, γιατί έχουμε κι άλλα βίντεο που θα δούμε. Ξέρετε, και θα μας εντυπωσιάσουν ακόμα περισσότερο από αυτά που ζήσαμε. Κάτι. Εμείς δεν έχουμε τίποτα προσωπικό με καμία δισκογραφική. Η δική μου δισκογραφική, αν τα έκανε, τα ίδια πράγματα θα έλεγα. Θέλω να σας πω ότι δεν το κάνουμε, ούτε έχουμε πρόβλημα με συγκεκριμένους ανθρώπους. Είναι η αντιμετώπιση μας σε όλο αυτό που συμβαίνει. Και επειδή έχουμε λίγο και τη μεγάλη κόντρα στο ενώ στην κατάσταση που συνέβαινε εκεί με την Κύπρο και με την Ελλάδα, το πώς αντιμετωπιστήκαμε από την Κύπρο, ο οποίος δεν σου λέω για τον Άντριο, για την ομάδα του. Ευγενικοί μιλούσαν, δεν του είπαν μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Τον αφήσανε ελεύθερο, χαλαρό, να κάνει αυτό που νομίζει. Και βλέπουμε από την άλλη πλευρά τον Βίκτορ, ο οποίος και αυτός ήθελε, αλλά του είχαν ένα stop, το οποίο αυτό μας κάνει ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση. Εγώ ξέρω όμως, η αντίθεση αυτή. Εγώ ξέρω και θα μου πει ο Δημήτρης, γιατί ξέρω ότι υπάρχει παρασκήνιο Δημήτρης όλη αυτή τη συμπεριφορά. Και μην ξέρω ότι έχει γίνει κάτι το Σάββατο. Σωστά. Θα πρέπει να πούμε ότι έγινε μια συνέντευξη του Βίκτορα Βερνίκου στο κέντρο των δημοσιογράφων την Παρασκευή. Δηλαδή, λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό της Ελλάδας. Εκεί λοιπόν η ελληνική αποστολή αποφάσισε να κάνει μια κοινή δήλωση, δηλαδή μια κοινή συνέντευξη που λέμε σε όλους τους Έλληνες δημοσιογράφους. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θα περίμενε κανείς είναι ενδεχομένως να γινόντουσαν ξεχωριστά οι δηλώσεις σε κάθε μέσο ξεχωριστά που προωθούσε την ελληνική συμμετοχή. Αυτό δεν έγινε και μάλιστα δημιουργήθηκε και δόθηκε στους δημοσιογράφους η οδηγία ότι κάθε δημοσιογράφος θα πρέπει να ρωτήσει τον Βίκτορα μόνο δύο ερωτήσεις. Ήμουν ο μοναδικός δημοσιογράφος που μου επέτρεψαν να ρωτήσω μια τρίτη ερώτηση. Περίμενε. Δηλαδή, όπως το debate στους πολιτικούς που έχεις δύο ερωτήσεις και ό,τι απαντήσει ο άλλος και θες να το διευκρινίσεις, σου απαγορεύεται. Ρώτησες τέλος. Ακριβώς. Δημήτρη, μου μήπως υπήρχε πρόβλημα χρόνου, γιατί ξέρω με τις συνεντεύξεις τύπου στην EBU έχουν περιορισμό χρόνου. Απλά το ρωτώ για να είμαστε λίγο καλοπροαίρετοι. Υπήρχε πρόβλημα χρόνου ή θα μπορούσαν να υποβληθούν περισσότερες ερωτήσεις. Δεν υπήρχε πρόβλημα χρόνου. Θα πρέπει να πούμε ότι. Μάλιστα, για τη συγκεκριμένη δήλωση υπήρχε μια καθυστέρηση της ελληνικής αποστολής, γιατί το ραντεβού ήταν για τις 6 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής. Ήρθανε στις 7 η ώρα, εφόσον είχαν μια προγραμματισμένη συνέντευξη σε άλλο ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο, και μετά τις κοινές δηλώσεις έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη σε ιταλικό δίκτυο, μόνο σε ιταλικό δίκτυο. Ήταν μια ανεπίσημη συνέντευξη. Μάλιστα, δεν ήταν επίσημη. Οπότε είχε όμως όσο χρόνο ήθελε, έτσι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει αυτό. Κωνσταντίνε, πριν πει, συγγνώμη που σε διακόπτω, θέλω να δούμε γιατί ταιριάζει ακριβώς με αυτό που είπες πριν. Θέλω να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη αυτή που συζητάμε τόση ώρα και αμέσως μετά θα πεις αυτό που θα ρωτήσεις και εσύ. Για πάμε να δούμε. Σίγουρα ήταν από τις δύσκολες στιγμές. Η κάμερα έπεσε πάνω μου 4-5 φορές και μου λέει τι μου κάνετε. Είχα φορές και το τραπέζι, όπως λέει, come on. Αλλά it's okay. Νομίζω, όπως είπαμε, μετά το κατάλαβα. Ήταν στη μοίρα μας να μην περάσουμε, αλλά πιστεύω ότι τα έδωσα όλα. Δεν ήταν η καλύτερη μου βραδιά, αλλά εκεί πάλι τα έδωσα όλα, όπως είπαμε. Απλά δεν ήταν η μοίρα μας, δεν υπήρχε το hype, μπορεί γιατί δεν υπήρχε υποστήριξη από fans ή από Ελλάδα ή από εξωτερικό, δεν ξέρω. I don't know, δεν ξέρω ποιος παράγοντας ήταν που δεν προκριθήκαμε, μπορεί να ήταν ότι δεν ήταν η καλύτερη μου βραδιά. Η στήριξη από την ΕΡΤ ήταν πολύ μεγάλη, δηλαδή με εμπιστεύτηκα. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα. Βγήκε κάτι πάρα πολύ ειλικρινής. Και αυτό είναι το αξιόλογο και αυτό είναι το σωστό για μένα. Λοιπόν,
Να ξεκινήσουμε από τέλος. Στο τέλος το φτάνει θες κι άλλη. Ήτανε, το ύφος ποιο ήταν, εγώ, τι καταλάβατε. Ωραία. Εγώ θα το ερμηνεύσω. Πριν το ερμηνεύσω, βασικά, εγώ θα μας πει ο Δημήτρης πώς σου φάνηκε που το έζησε και θα σου πω κι εγώ πώς το κατάλαβα τώρα από το βίντεο. Δημήτρη, τι ερμηνεία δίνεις τώρα σε αυτό το φτάνει θες κι άλλη. Φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο αναμένει να δει κάποιος δημοσιογράφος που βρίσκεται εκεί για να μιλήσει με τον καλλιτέχνη. Οπότε θεωρώ εγώ ότι ουσιαστικά μπαίνει ένας περιορισμός στον καλλιτέχνη, στον Βίκτορα, είτε από ανθρώπους της αποστολής, είτε από ανθρώπους της δισκογραφικής, είτε από οτιδήποτε, στο τι θα πει και στο πώς θα το πει και στο πόσο θα μιλήσει στους δημοσιογράφους. Είναι αυτός ο έλεγχος που είχαμε περιγράψει σε πολύ προηγούμενες συνδέσεις μας. Έλεγχος και μια προθυμία της ελληνικής αποστολής το να δώσει τον Βίκτορα και να μιλήσει όσο χρόνο εκείνος το επιθυμεί με τους δημοσιογράφους που τον ρωτούν πράγματα φυσικά για τη συμμετοχή. Εγώ την εντύπωση ότι ούτε ο ίδιος το επιθυμούσε. Βλέπω ότι υπάρχει μια αμυντική στάση, γιατί το παιδί φοβότανε προφανώς. Το αντιλαμβάνομαι. Οι υπόλοιποι βλέπω μια επιθετική στάση για να αμυνθούν και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Αυτό μου βγάζει εμένα ότι ο τραγουδιστής ήταν αμήχανος, ίσως είχε φόβο, ίσως δεν ήθελε. Και είναι αυτό που λέω από την αρχή, ότι ήταν όλο λάθος. Δεν ήταν έτοιμο το παιδί να πάει. Με όλη τη συμπάθεια που έχω γι' αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου ή όχι. Εγώ θα σου πω, Κωνσταντίνε, πες την πιστεύεις και θα σου πω κι εγώ μετά. Εγώ, παιδιά, δεν έχω ξαναδεί αρχικά να πηγαίνουμε και ο Κωνσταντίνος το ξέρει και όπως και εγώ που έχω βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση που είναι δημοσιογράφοι, ας πούμε, να πηγαίνεις κάπου και να σου λένε, λες και είναι debate πολιτικών αρχηγών, θα κάνεις δύο ερωτήσεις και τέλος. Επίσης, δεν έχω ξαναδεί εγώ άλλος υπεύθυνος τύπος, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, που είναι αυτή η κυρία, να κρατάει τα μικρόφωνα όπως βλέπετε εδώ. Όλων των δημοσιογράφων. Δηλαδή, είναι σαν να μην θέλει να. Αυτό μπορεί να το κάνει. Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, Κωνσταντίνε. Αυτό μπορεί να το κάνει για λόγους. Εντάξει. Να μην είναι πολύ. Αυτό να μην είναι πολύ. Εντάξει τώρα. Επειδή εμένα αυτό μου λέει κάτι και επειδή εγώ την κάνω τη δουλειά αυτή, θέλω να σου πω ότι όταν σου δημιουργεί μια τέτοια απόσταση από τον καλεσμένο, είναι σαν να σου λέει ότι δεν θα κάνεις άλλη ερώτηση. Γιατί όταν είσαι τέτα τέτ, μπορείς να παίξεις μπάλα και να κάνεις πικ-πονκ ερωτήσεων. Ένα λεπτό. Όταν λες. Και η Ελένη φαντάζομαι το ξέρει κι αυτή καλά. Όταν λες το φτάνει, θέλεις κι άλλη, προδίδεις το παιδί. Άστον, αν θέλει αυτός, θα απαντήσει κι άλλοι. Είναι αυτό, εκεί μπαίνει και η απειρία. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Μην τον εκθέτεις με λίγα λόγια. Αυτό με τα μικρόφωνα όλα που τα κρατούσε η κυρία, αν ξέρει ο Δημήτρης, σου είπε σε ένα Δημήτρη Φέρετ, πρέπει να τα κρατήσω εγώ ή παιδιά να σας βοηθήσω λίγο να πάρω τα μικρόφωνα να τα κρατάω εγώ για να μην είστε γύρω-γύρω. Δεν με ενόχλησε εμένα αυτό. Μήπως επειδή μιλάει χαμηλόφωνα ο Βίκτορ. Όχι, δεν μιλάει χαμηλόφωνα, θα το πω και σαν συμβουλή, συγγνώμη. Πρέπει να κάνει μαθήματα ορθοφωνίας. Έχει πρόβλημα και στην ομιλία, αλλά και στο τραγούδι. Πρόβλημα, δεν καταλαβαίναμε τι λέει. Η άποψή μου, φιλική συμβουλή. Πάντως, παιδιά, επειδή η γυναίκα είναι προφανώς δημοσιογράφος και γνωρίζει τι σημαίνει τηλεόραση, δεν εννοείται να έχεις δώσει γραμμένες τις ερωτήσεις ώστε να γίνουν εντελώς τυπικά. Γιατί συγγνώμη και αυτό. Δηλαδή, βέβαια, τις ήξερα. Είχαν γραφτεί ερωτήσεις. Ναι, ήξεραν τις ερωτήσεις που θα γίνουν και τις έκαναν. Έλα, Παναγία. Δημήτρη, είχαν ερωτήσεις συγκεκριμένες, υπήρχαν, τις ήξερε από πριν ο Βίκτορας, στα μικρόφωνα τα πήρε η κυρία επίτηδες. Τι έγινε. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι οι ερωτήσεις έγιναν εκείνη τη στιγμή. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα προετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις. Αυτές ακριβώς που ήθελα να ρωτήσω τις έκανα εκείνη την στιγμή. Και όσον αφορά για τα μικρόφωνα, η κυρία που είναι μέλος της ελληνικής εθνικής αποστολής για την Eurovision, τουλάχιστον μας έδωσε να καταλάβουμε ότι το κάνει για να μας βοηθήσει, γιατί ήταν μια σειρά μικροφώνων και ότι ήθελε να βοηθήσει έτσι ώστε να τα κρατάει δίπλα από τον Βίκτορα. Τουλάχιστον αυτό ήταν η επίσημη οδηγία. Τουλάχιστον όμως για τις ερωτήσεις είχαμε την οδηγία ότι θα έπρεπε να κάνουμε μόνο δύο ερωτήσεις. Δημήτρη μου, καμία βοήθεια δεν είναι αυτό. Έτσι, ακόμα και σπασμένο χέρι να έχει χτύπα ξύλο ο δημοσιογράφος, όχι απλά δεν τον βοηθάει, αλλά του δυσκολεύει τη δουλειά. Έτσι. Το εργαλείο της δουλειάς ενός δημοσιογράφου που πηγαίνει να πάρει δηλώσεις είναι το μικρόφωνο. Τι σημαίνει αυτό. Κάνω την ερώτηση εδώ και δίνω εκεί για να πάρει απάντηση. Δεν μπορεί να γραφτεί η ερώτηση αν κρατάει κάποιος άλλος το μικρόφωνο. Δεν συμβαίνει ποτέ και πουθενά αυτό το πράγμα. Ειδικά με τεράστια. Γιατί εγώ βλέπω τώρα στο συγκεκριμένο πλάνο ότι κρατάει τα μικρόφωνα η κυρία μπροστά στο Βίκτορα και ο δημοσιογράφος που είναι. Δεν το βλέπω καν, να είναι στο μισό μέτρο. Είναι μπορεί, δηλαδή ένα χιλιόμετρο μακριά. Δεν μπορεί να κάνει και το πικ-πονκ που λέμε. Δηλαδή κάτι μπορεί να παίρνει από το σφινάρι. Λέει ο άλλος, όπου ήρθε, ναι, αλλά για αυτό που είπες, τι είναι όμως εκείνο. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει και θα μου βοηθήσει και ο Δημήτρης που ήταν εκεί, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι βλέπω ένα παιδί το οποίο είναι σαν να έχει πει στην ομάδα ότι εγώ θέλω να τοποθετηθώ, θέλω να μιλήσω γιατί νιώθει ότι θέλει να μιλήσει. Το φτάνει θες κι άλλη. Είναι σαν να του πάνε φτάνει θες καλή ερώτηση. Είσαι εντάξει τώρα, είσαι ικανοποιημένος. Έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι και βλέπω ένα εντελώς
προστατευμένο, καθοδηγούμενο περιβάλλον που στην ουσία δεν αφήνει το παιδί ελεύθερο να μιλήσει και θέλει να ελέγχει οτιδήποτε και να γίνει. Και στην ουσία, να πω ότι όλο αυτό έχει αποτέλεσμα, να το καταλάβαινα. Μιλάμε για μια προσπάθεια λανθασμένη, όχι. το ένα λάθος μετά το άλλο, δυστυχώς, το οποίο είναι, αναγκαστικά, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν πάει πουθενά. Αρνητική χρειά και αυτό όλο βαραίνει το Βίκτορα. Δηλαδή... Αναγκαστικά, παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Κάνω αυτή τη σκέψη αναγκαστικά βλέποντας αυτό. Yeah. Ξέρετε ποια είναι η σκέψη. Είναι σαν να μην ήθελα να ακούγονται οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Αναγκαστικά μπαίνουμε στη διαδικασία να το σκεφτούμε αυτό. Συγχαρά, ότι έχει μια απόσταση. Μέρη, ξέρει τι γίνεται. Είναι. Απλά συγγνώμη να σου πω, να απαντήσω στη Μέρη. Όταν γίνεται ερώτηση στην οποία δεν θες να ακουστεί απάντηση αυθόρμητη ενός παιδιού 16 ετών, προσπαθείς να το πλαισιώσεις κάπου ώστε να το έλεγξεις εσύ. Ξέρεις, γιατί θα αφήνεις ένα παιδί ελεύθερο να μιλήσει. Γιατί πιστεύω κι εγώ, σαν δεύτερη σκέψη, ότι κάτι θέλουν να κρύψουν ή κάτι θέλουν να βγει προς τα έξω, φοβούνται μην εκτεθούν. Οπότε σου λέει, Βίκτορα, εδώ απάντησε αυτά που σου λέμε εμείς και άσο να τελειώνει το θέμα. Η Eurovision έχει να κάνει με την εξωστρέφεια και ο χειρισμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων είναι το Α και το Μ. Και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά. Ο τραγουδιστής πρέπει να είναι έξω καρδιά, πρέπει να το αντιμετωπίζει σαν μια εκδρομή, σαν μια ωραία μουσική στιγμή, σαν ένα πάρτι. Συμφωνώ με τον Ετεοκλή. Απλά θα διαφωνήσω στο κομμάτι ότι θεωρώ ότι ούτε ο Βίκτορας, εγώ επιμένω ούτε αυτός ήθελε να απαντήσει. Κράτα τη σκέψη σου, Κωνσταντίνε, γιατί θα το αναλύσουμε και αυτό. Αυτό σε πολύ... μου λέει να κρατήσω τη σκέψη μου, γιατί χάνω τη σκέψη μου. Αυτός, να πω κάτι. Άι, κουρασάω. Ωραία, Κωνσταντίνε, μου πέφτει να πει. Σε πειράζω, ρε. Τρέχει ο χρόνο και έχουμε πάρα πολλά. Εσύ σα πειράζω, πλάκα κάνω. Τόση ώρα λέμε και πραγματικά είναι όλα αυτά που λέμε έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλο ενδιαφέρον έχει η ιστορία. Να το διακομωδήσω λίγο. Γιατί σα είδα πολύ στεναχωρεμένο, ρε παιδιά. Εντάξει, και προσπαθώ να το ελαφρύνω λίγο το σύνολο. Εντάξει, έγινε ρε παιδιά, εντάξει, τι απλά θα κάνουμε. Απλά η Eurovision τώρα. Είναι ένα πάρτι. Εγώ θέλω να μιλήσω, να μιλήσω με αριθμούς, παιδιά, γιατί η βαθμολογία που πήραμε στον ημιτελικό είναι από τις χειρότερες βαθμολογίες που έχουν. Η χειρότερη στην ιστορία ελληνικής συμμετοχής. Και να μιλήσουμε σε ημιτελικό, έτσι. Να μιλήσουμε με κάρτες. Λοιπόν, τώρα το 2023, δηλαδή, ο Βίκτορας πήρε 14 βαθμούς. Όπως είπαμε, 12 πήρε από την Κύπρο και 2 πήρε από την Αρμενία, έτσι. Το 2016 η Αργό είχε πάρει 44 βαθμούς. Η Άργο ήταν μια κοπέλα. Συγγνώμη, 44 βαθμούς και το 1996 45 βαθμούς η Μαριάννα Ευστρατίου. Η 45 βαθμή της Μαριάννας Ευστρατίου, γιατί το 96 συμμετείχα εγώ για πρώτη φορά στην Κύπρο. Με το μόνο για μας, δεν έχουν καμία σχέση με τους υπόλοιπους, γιατί ήταν πολύ λιγότερες οι χώρες και το 45 θα ήταν 90 ή 100 με σημερινούς αριθμούς. Η πιο αντικειμενική είναι οι δύο τελευταίοι, του 16 ναι, και η καλά, έτσι καλώς να ξέρεις ότι όλο αυτό το... Εντάξει, θέλουμε να το πούμε, όχι ότι ο κόσμος... Νομίζω ότι αυτοί που παρακολουθούν Eurovision το θυμούνται αυτό και μπορούν να καταλάβουν ότι η βαθμολογία μας ήταν από τις χαμηλότερες. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Yeah. Το λέω για να ενισχύσω αυτό που λες, ότι ήταν όντως η χειρότερη. Γιατί η Μαριάννα Ευστρατίου, ρε παιδί μου, είναι. Σκέψου ότι έρχεσαι πέμπτος από 18 χώρες ή πέμπτος από 40 χώρες. Υπάρχει μια διαφορά, κατάλαβες. Το ίδιο ήταν και αυτό. Είχε πάρει 45 βαθμούς. Από 20 κάτι χώρες. Δεν είχε πάρει 45 βαθμούς από 40 κάτι χώρες. Κατάλαβε ότι είναι ανάλογο. Αναλογικά είναι. Αναλογικά είναι πολύ πιο ψηλά η Μαριάννα Ευστρατίου. Είχε πει πριν ο Βίκτορας στη συνέντευξη που είδαμε ότι δεν με στήριξε και η Ελλάδα όσο έπρεπε κτλ. Και εντωμεταξύ οι χώρες, ότι το εξωτερικό τον στήριξε παραπάνω. Μόνο η Αρμενία τον στήριξε, που δεν είναι και στήριξε αυτό τώρα. Δύο βαθμούς πήρε και στην ουσία μόνο εμείς τον στήριξαμε. Δηλαδή η Κύπρος. Μπορεί να χάσει ένα ραδιοφωνικό. Δεν υπάρχει άλλη χώρα, παιδιά, από τον ημιτελικό που ήταν εκεί 16 χώρες που να έδωσε άλλη ψήφο στην Ελλάδα. Είναι τρομερό αυτό. Εγώ το «Δεν με στήριξε η Ελλάδα» του Βίκτορα θεωρώ ότι έχει και άλλη ερμηνεία. Ίσως αναλύσει περισσότερο, γιατί το παιδί τώρα, αφού έχει φτάσει εδώ πέρα, ίσως μπορεί να μιλήσει και ο ίδιος πιο άνετα. Αν τον αφήσουν, ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ θα σας πω ότι έχω άλλη μια ερμηνεία για αυτό το πράγμα. Για το ότι δεν με στήριξε η Ελλάδα, θα σας την πω μόλις επιστρέψουμε, γιατί έχω καταλήξει κάπου αλλού. Και έχω και ένα μικρό στοιχείο. Δεν θα το δώσω όπως τώρα. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πόσο πολύ όμως το στηρίξαμε εμείς ως εκπομπή. Και εδώ που ήρθε. Όλος ο κόσμος και, το στήριξε. Και γενικά ξεριστήκατε και εμείς βλέπαμε πράγματα, ρε παιδί μου. Και για το τραγούδι και για τον Βίκτορα και την απειλία. Όλος ο κόσμος το στήριξε. Θέλω να σου πω, πριν πάει, δεν θέλαμε με τίποτα να χαλάσουμε την ψυχολογία αυτού του παιδιού. Όχι, εγώ έβλεπα στο Twitter. Εγώ στο Twitter, ένα παράδειγμα, έβλεπα πάρα πολύ κόσμο. Ο πρώτος που μου έρχεται, ας πούμε, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Τον είχε στηρίξει. Κάποιος άλλος. Δεν θυμάμαι. Πολλοί κόσμος τον είχαν στηρίξει. Όλοι μας τον είχαμε στηρίξει. Γιατί. Ναι. Δεν ξέρω γιατί του είπε.